έπεσε μες στον Τάμεση. Προτείνω να επιστρέψουμε στην πιο βαθιά πληγή, στους γονείς σας, οι οποίοι ήρθαν έως ανταλλάξιμοι από την Κωνσταντινούπολη, να μας πείτε τι είναι αυτό και να μας χαρίσετε, αν έχετε την καλοσύνη, την ανάγνωση ενός, θα έλεγα, πεζού ποίηματος από τα πατριωτικά σας. Μην λες την καλοσύνη. Έλα. Δεν είναι θέμα καλοσύνης. Αυτό είναι μια χαρά και μια συνεργασία. Ωραία. Ό,τι θέλετε θα το πω. Κοιτάξτε, το 24 έγινε μια ανταλλαγή βάσει κάποια συμφωνίας στην Ευρώπη. Ακριβώς, της Λοζάνης, και οι Τούρκοι που ήταν σε ελληνικές περιοχές έφυγαν στη Μικρά Ασία και οι Μικρασιάτες που ήταν στην περιοχή Κωνσταντινούπολης και περιχώρων ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό έγινε γιατί πριν από αυτή τη συνθήκη οι Τούρκοι έσφαζαν και σφάχτηκαν χιλιάδες άτομα και περίπου μπήκε ένας φραγμός, γιατί με αυτή τη συνθήκη, καλή ή κακή, τουλάχιστον γλίτωσαν να σφάζονται οι άνθρωποι. Η μάνα μου δεν ήταν πολύ μορφωμένη, ήταν όμως πολύ έξυπνη και όταν μπήκε στο βαπόρι για να έρθει στη Θεσσαλονίκη έβλεπε κάποιους πόντιους να χορεύουν έξαλλοι και πανευτυχείς. Την ενόχλησε πάρα πολύ αυτό το πράγμα και ρώτησε κάποιον πόντιο, «Μα εσείς δεν τα χάσατε αυτά τα πράγματα, πώς τώρα καφιέστε και πανηγυρίζετε?» Και ο πόντιος της είπε μία σοφή μεν απάντηση, αλλά η οποία όμως επιδέχονταν αντίλογο. Η μάνα μου ντράπηκε να κάνει τον αντίλογο, τον κάνω όμως εγώ. Θα σας διαβάσω λοιπόν τώρα το ποίημα, το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο γιατί είναι η αφήγηση ενός επεισοδίου που γίνεται στο βαπόρι από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη, αλλά γιατί έχει σοφές κουβέντες και παρατηρήσεις. Ακούστε λοιπόν το ποίημα «Ανταλλάξιμοι 1924». Στο βαπόρι με τους ανταλλάξιμους για τη Θεσσαλονίκη, οι πόντιοι από το πρωί το είχαν ρίξει στην καζάσκα. Η μάνα μου, που είχε ανεβεί από την πόλη, τους έβλεπε και δεν μπορούσε να το χωνέψει. Εμείς τα χάσαμε όλα. Πατρίδα, σπίτι, συγγενείς. Αυτοί που το βρίσκουν το κέφι, ρώτησε έναν γέροντα από την τραπεζούντα που κάθονταν πλάι της. «Κόρη μου», της είπε εκείνος, «εσύ τι θα έκανες αν έχανες τον άντρα σου την ίδια μέρα που θα είχες γεννητούρια? Θα έκλαιγες ή θα χαιρόσουν?» «Και εμείς τα χάσαμε όλα, μα βρήκαμε τη λευτεριά μας, γι' αυτό χαιρόμαστε». Η μάνα μου δεν απάντησε, μπερδεύτηκε. Μέσα της όμως σάλευε μια απορία. Μήπως εκείνο που μετράει πιο πολύ δεν είναι το να βρεις τη λευτεριά σου, αλλά το να μην χάσεις το χώμα σου? Αυτό είναι το ποίημα και συμπληρωματικά λέω ότι αυτή η απορία που σάλευε μέσα της είναι πάρα πολύ σοβαρή και εκ των υστέρων την έχω επιβεβαιώσει πολλές φορές, διότι έγινε μεν μια δίκαιη ανταλλαγή, αλλά το αποτέλεσμα ήταν οι Τούρκοι να κατέχουν ολόκληρη τη Μικρά Ασία, ενώ εμείς να έχουμε μια κουτσουλιά που λέγεται Ελλάδα. Λοιπόν, όπως και να γίνει το πράγμα, είναι μια αδικία που είτε την πούμε είτε δεν την πούμε, μας καίει πολύ και μας καίει μερικούς τουλάχιστον τόσο πολύ, ώστε και ο τίτλος αυτής της συλλογής είναι «Η πιο βαθιά πληγή». Γιατί αν οι έρωτες και τα άλλα είναι απλώς πληγές, η πληγή αυτή που δεχτήκαμε ως έθνος είναι πάρα πολύ μεγάλη και ανεξίτηλη και δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε και φοβούμαι ότι δεν θα την ξεπεράσουμε ποτέ. Ελπίζω το ποίημα να λέει αυτό που είχε να πει.